Όχι, όχι. Δεν αμφισβητείται κανένα αποτέλεσμα. Αμφισβητούνται από τις εφορευτικές επιτροπές συγκεκριμένα τμήματα που υπάρχουν προβλήματα. Λίγες ώρες μετά την καταγγελία του επόπτη της εκλογικής διαδικασίας του Κινάλ στα Χανιά, Υποκράτη Μανουδάκη, ότι υπήρξε νοθεία του αποτελέσματος σε εκλογικό τμήμα της Κισάμου και μετά την αρχική τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, που άφηνε αιχμές για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, έσπευσε να τονίσει πως δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης. Είναι θέμα της ΕΔΕΚΑΠ, αλλά το κύριο είναι να δούμε πως ο δεύτερος γύρος θα είναι χωρίς σκιές, ούτως ώστε να μην αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε και νομίζω όλες οι πλευρές θα συμβάλλουν, ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο τρόπο η διαδικασία της Κυριακής. Σύμφωνα με την ένσταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Επιστοποίησης μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή των στοιχείων της εκλογικής διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι σε εκλογικό τμήμα της Κισάμου, ενώ διαπιστεύτηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με φυσική παρουσία 347 πολίτες, τελικά στην κάλπη εμφανίστηκαν 441 ψηφοδέλτια. Οπότε, εμένα ο ρόλος μου ήταν να διαπιστώσω και να εντοπίσω κάποιες αποκλήσεις. Η δουλειά της ΕΔΕΚΑΠ είναι να βρει για ποιο λόγο έγιναν αυτά. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή τους, η Εφορευτική Επιτροπή, η χειρίστρια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι εκπρόσωποι των 6 υποψηφίων δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ουδεμία παρατυπία ή παρανομία υπέπεσε στην αντίληψή τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και την εκτέλεση των καθηκόντων της και όλα έγιναν καθ' υπόδειξη και οδηγίες της Επιτροπής. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚΑΠ χαιρετίζει τη μαζική προσέλευση των 271.000 μελών και φίλων του Κινήματος Αλλαγής και αναφέρει: η ΕΔΕΚΑΠ εξετάζει ήδη από το βράδυ της Κυριακής της 5ης Δεκεμβρίου όλα τα ζητήματα που τέθηκαν υπόψη της και που αφορούν στην εκλογική διαδικασία και ειδικότερα τη μη τήρηση σε ορισμένες περιπτώσεις των κατευθυντήριων οδηγιών της, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η ΕΔΕΚΑΠ ως αρμόδιο όργανο εν ώψη της ψηφοφορίας της 12ης Δεκεμβρίου θα εκδώσει νέο εγκύκλιο για την πιστή τήρηση των κανόνων από όλους. Στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είναι τυπικά εντάξει, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να παίζουμε με την παράταξη και μάλιστα σε μια φάση που είναι μπροστά μας η προοπτική να δυναμώσουμε ξανά. Γιατί αν όντως έγιναν σκόπιμες αυτές οι αποκλήσεις, νομίζω ότι αυτά ναρκοθετούν την επόμενη μέρα στο Κίνημα Αλλαγής. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υποψηφίου για την αρχηγία του Κινάλ Γιώργου Παπανδρέου, που ακολούθησε της αρχικής, υπογραμμίζεται ότι με αφορμή δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σχετικά με την επιστολή του Γιώργου Παπανδρέου προς την ΕΔΕΚΑΠ, διευκρινίζεται ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν προέβη σε οποιαδήποτε καταγγελία. Αντιθέτως, ζήτησε από την ΕΔΕΚΑΠ να διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο όργανο. Από την πλευρά του, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη ανέφεραν με νόημα πως σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία 270.000 πολίτες αναποθέτουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους πάνω μας, απαιτείται ευθύνη από όλους.